κάτι. Δεν θα κάνουμε, θα φύγουμε, δεν θα κάνουμε. Θα φύγουμε τώρα, φεύγουμε στο σούπερ μάρκετ τώρα. Δεν θα ξεχωρίσεις. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Άλλα παραφάω, βάψω εγώ τα φρύδια μου. Όχι, δεν πάω, αφού βαριέμαι. Θα πάμε τζάμπο. Όχι. Δεν φτιάχνω καφέ, φεύγουμε. Όχι, θα φύγουμε. Δεν την περιμένω, βέβαια. Θα φύγουμε. Δεν θα πάμε τζάμπο. Έχει βγάλει και χριστουγεννιάτικα, ωραία. Πας εσύ αύριο μόνος. Αύριο είναι κλειστά, σου λέω. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, παρακύλουμε καμιά πίτσα το βράδυ, τα μακαρόνια για να είναι μίσκο, τα παραγγείλουμε. Λοιπόν, έκανα ένα υπέροχο TikTok live το πρωί, πραγματικά το καταχάρηκα, όσες κοπέλες μπήκαν από εδώ από το κανάλι, ας μπουν να το επιβεβαιώσουν και οι ίδιες, τι ωραία κουβέντα κάναμε σήμερα στο TikTok και εγώ δεν μου έκοψε να σας κάνω και μία ανακοίνωση στο YouTube. Ότι θα μπω να κάνω live. Πολύ ωραία συζήτηση, πολύ ωραία κουβέντα, την καταχάρηκα με τα κορίτσια και είπαμε τώρα δώσαμε ραντεβού το επόμενο Σάββατο να ξανακάνω το πρωί live, όπως με κοροϊδεύει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Φοβερή συζήτηση, φοβερή κουβέντα, χάρηκα πάρα πολύ. Είπαμε πάρα πολλά, Κώστα, με ρωτάχανε διάφορα. Για τα παιδί... πάω και κάτω. Δηλαδή πραγματικά καταχάρηκα πάρα πολύ το live σήμερα στο TikTok. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε την καθηγήτρια του Μπάμπη για τα αγγλικά του. Δεν θα την περιμένουμε όμως τελικά, θα φύγουμε εμείς. Να πετάξουμε Κώστα για τα σκουπίδια, έχουμε πάρει αρκετά σκουπιδάκια να πετάξουμε, πάμε market. Και ίσως τον πίσω να πάμε και τζάμπο. Ίσως τον πίσω να πάμε τζάμπο για να πάρουμε πραγματάκια. Κάτι πραγματάκια που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μέσα σε αυτή την εβδομάδα για το νέο μέλος της οικογένειάς μας, ρε παιδιά. Λοιπόν, φύγαμε και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια του vlog. Έχεις βάλει τις τσαντούλες σου. Φιλερώσουμε. Λοιπόν, είμαστε στην πρώτη στάση, η οποία είναι ξύλα. Πρώτη στάση. Και έχουν ανάψει τα ποδάρια μου. Θα πάμε τζάμπο. Όχι. Είναι αργά. Είναι αργά. Για τζάμπο, καρδιά μου. Δεν με βλέπετε, αλλά δεν έχει σημασία. Κάπου εδώ είμαι. Δεν έχει σημασία. Θα με δείτε. Μόλις μας βγάλει στον πολιτισμό ο κύριος Κώστας. Κάποιος δεν έχει πολλή συννεφιά έτσι. Από εκεί έρχεται Κώστα, Σε πειράζει να ανάψω λίγο το φως για να με βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστώ. Τώρα φαίνομαι σε φάντασμα. Ζώνη να βάλω, καλά ξέχασα ζώνη. Πράγμα που κάνουμε όταν μπαίνουμε στο αμάξι. Να βάλουμε ζώνη. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τη ζώνη μας. Πάντα με ζώνη. Και στο περίπτερο που πηγαίνω ζώνη θα φορέσω. Ποτέ πουθενά χωρίς ζώνη. Ούτε τώρα με βλέπουν εδώ, θα είμαι πολύ σκοτεινή. Πρέπει να πάρω ένα... Μ' αρέσει που έχουν ξεκινήσει και στολίζουνε. Πώς τα βλέπεις τα μαγαζιά, έχουν ξεκινήσει και τα χριστουγεννιάτικα. Πρόσεχε δεξιά, γιατί δεν έχουν να κοιτάζουν καθόλου. Εμείς πότε θα στολίσουμε, πότε λες. Τώρα φαίνομαι μια χαρά.
Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσω να κατεβάζω τα Χριστουγεννιάτικα, να έτσι να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα για να το χαρούμε. Τι άλλο μας έμεινε? Να στολίσουμε, να το χαρούμε δηλαδή το, τα Χριστούγεννα. Αχ Θεέ μου, πάμε σκλαβενίτη σήμερα. Του λέει ότι θα ρίξει πολύ νερό. Θα ρίξει κεραυνούς, αστραπές. Ναι. Αυτό είναι επικίνδυνο. Τι είναι επικίνδυνο? Πώς ήταν η βόλτα στο σούπερ μάρκετ, σ' άρεσε? Απογοητευτική, όπως κάθε φορά. Απογοητευτική, λέει, όπως κάθε φορά. Αφού περνάς ωραία μαζί μου στο σούπερ μάρκετ. Δεν περνάω ωραία μαζί στο σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο σούπερ μάρκετ είχε τόσο υπερβολική ζέστη που αγανάκτησα πραγματικά με τη μάσκα. Γιατί εμείς συνεχίζουμε και φοράμε τη μάσκα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Και απορώ γιατί τη φοράμε, γιατί ο υπόλοιπος κόσμος απλά δεν τη φοράει. Εμείς γιατί δεν φοράμε τη μάσκα? Εγώ τη φοράω για λόγους δικούς μου. Λοιπόν. Πάρα πολύ, δηλαδή, και είχε και πάρα πολύ κόσμο, Κώστα, ε. Γενικά όμως ο Σκλαβενίτης θεωρώ ότι είχε πιο οικονομικές τιμές από το Βασιλόπουλο, γιατί πήγα πρόσφατα στο Βασιλόπουλο, πήγα προχθές. Γούστα είναι αυτά, εμένα μου αρέσει ο Σκλαβενίτης. Τέλος πάντων, Κώστα, ξέρεις ποιο Σκλαβενίτη πρέπει και οφείλεις να με πας? Πρέπει να πάμε στο μεγάλο που είναι στο... Πού είναι, στο... Ναι, όχι. Πού είναι νέο Ηράκλειο, πού πάει το μεγάλο, το χορτάσιο, το χαρότερο σούπερ μάρκετ. Αλλά θεωρώ ότι επειδή πήγα Βασιλόπουλο πολύ πρόσφατα, ότι οι τιμές του Σκλαβενίτη ήταν πιο οικονομικές. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά θεωρώ, νομίζω ότι είχε πιο οικονομικά προϊόντα. Σε κάποια δηλαδή την Πέψη, ο Βασιλόπουλος την είχε 3,45 που την πήρα προχθές. Ή 3, κάτι. Ο Σκλαβενίτης την είχε 2,80 κάτι. 80 κάτι, 40 κάτι, 50 κάτι. Πάντως ήταν πιο... Και το χαρτί κουζίνας ανέβασε ο Σκλαβενίτης. Αυτά. Τα είπα και πάμε σπίτι. Μου σβήνει και το φως. Η αλήθεια είναι ότι τον έπεισα και πήγαμε και Lidl. Δεν μιλιέται. Δεν μιλιέται. Το φυτό μου πού να το βάλω? Χωράει, Κώστα? Χωράει. Μην μου το σπάσει, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο σπίτι και πάμε να σας γυρίσω την κάμερα. Έχω βάλει και έχω τακτοποιήσει και τα πράγματα δεξιά και αριστερά το καθένα, με απορρυπαντικά, αφρόλουτρα και τα λοιπά που πήραμε και τα φαγόσιμα. Πάμε να γυρίσουμε την κάμερα, μήπως είμαι πολύ κοντά. Όχι, πάμε. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω από πίσω που είναι τα αναψυκτικά μας. Είναι μια συσκευασία Lux Free πορτοκαλάδα για τα παιδιά χωρίς ανθρακικό. Μια συσκευασία Ζαγόρι το Sparkling Lemon. Εδώ πέρα έχουμε Νουνού βιολογικό, τρεις συσκευασίες που τους πήραμε. Και εδώ έχω το Ξενία το λάδι, το οποίο σας είπα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό λάδι. Εδώ πήραμε αυτή τη συσκευασία από Τσάνο Κρίθινο Ντάκο, το οποίο κάποιος το σκίσε κιόλας εδώ. Μ' άρεσε καλύτερα γιατί κάθεται έτσι, δηλαδή εδώ πέρα. Βάζεις τα πέντε πανίγεις, αλλά έχει αυτή εδώ τη συσκευασία που τα βάζεις και στέκονται όρθια. Από το να είναι κάπως, τέλος πάντων. Εδώ μία συσκευασία πήραμε ψωμάκια, αφράτα ψωμάκια για σάντουιτς από Ιστορίες Φούρνου. Εδώ πήρα παρίλα φουσίλι για τη σαλάτα μου με τον τόνο, την οποία δεν ξέρω αν σας την έχω φτιάξει ή όχι. Είναι καταπληκτική, είναι φανταστική, είναι η πιο ωραία σαλάτα ever. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας την έχω φτιάξει ή όχι για να τη φτιάξουμε. Επίσης εδώ πήρα αγαπημένη πλέον μαγιονέζα για μένα, Hellmann's Vegan με σκόρδο, την οποία τη χρησιμοποιώ εγώ για τη σαλάτα, την τόνο σαλάτα τέλος πάντων. Μία συσκευασία Rio Mare. Εδώ, εδώ τους έχει πάρει ο Κώστας Λουκάνικα Κρέτα Φαρμ Ενελάδη. Δύο συσκευασίες. Γι' αυτό τους πήρα και τα ψωμάκια, γιατί τους τα ψήνουμε και τους τα κάνουμε σαντουιτσάκι, σαν hot dog με μουστάρδα. Μία συσκευασία bacon. Αυτά τα έχει πάρει ο Κώστας, έτσι. Εγώ πήρα αυτά εδώ πέρα, τα Danette
Ντανέτ, με τα οποία είναι κρέμα καραμελέ. Έτσι μου ήρθε να φάω μία κρέμα καραμελέ και γι' αυτό την πήρα. Μία συσκευασία Λούρπακ. Εδώ έχουμε μία συσκευασία γαλοπούλα που Αντρέ βραστή. Εδώ αυγά Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, δύο εξάδες. Εδώ μιλαράκια πορτοκαλάκια, ένα χαρτιρολό κουζίνας. Εδώ έχουμε τις πέψη. Εδώ τους πήρα να δοκιμάσουμε τώρα, αν και πήραμε φρέσκα πορτοκαλάκια, αλλά πήρα και χυμό, κλειάφα, πορτοκάλι, χυμό. Και τους πήρα και αυτό εδώ πέρα από οικογένεια κλειάφα, 9 φρούτα, 100% φυσικός χυμός, 9 φρούτων λέει. Πήραμε να τη δοκιμάσουμε, δεν το έχω ξαναπάρει εγώ να σας πω την αλήθεια, θα σας πω όμως αν είναι ωραία. Λοιπόν, και τέλος αποφαγώσουμε αγαπημένα πλέον. Εγώ τα παίρνω, τα τρώω με το φαγητό μου, με οτιδήποτε τέλος πάντων, και το βράδυ με ντοματίνι, όπως το βλέπετε εδώ, με ντοματίνι, φετούλα και λίτσες, είναι τέλειο βραδινό. Και μου αρέσουν πάρα πολύ και με το φαγητό και τα έχω αντικαταστήσει με το ψωμάκι. Αντί δηλαδή για ψωμί, τρώω κρίσπες με χαρούπι. Πάμε τώρα από εδώ να ξεκινήσουμε με χλωρίνη. Εννοείται ότι παίρνουμε πάντα χλωρίνη όταν πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ, έτσι δεν το συζητάμε. Εδώ η ποσέντονα του Μπούμπι, είναι τα πιο οικονομικά που έχω βρει, είναι του Σκλαβενίτη, αυτά τα σετ, τα έχει τρία κάτι. Εδώ πέρα δύο συσκευασίες μόρο μάντιλα. Μία συσκευασία πήρα με πανάκια μικρογενών γενικής χρήσης, εμένα με βολεύουν πάρα πολύ τα συγκεκριμένα. Και πήρα και μία μικρή συσκευασία Skip 3-1. Επίσης είχε σε προσφορά το Unstoppable της Lenore, ενισχυτικό άρωμα ρούχων, οπότε το πήρα, γιατί το βάζω, ξέρετε, το βάζω και στην σκούπα, στον κάδο της σκούπας της ηλεκτρικής, και μυρίζει ο χώρος απίστευτα. Εδώ πήρα ο Κώστας ένα, πώς λέγεται, προσάναμα, από τις καλύτερες σακούλες σκουπιδιών, μπορώ να σας πω, Σάνιτας και η Ελεύ, αλλά τώρα πήρα... Η Ελένη είχα μείνει στις τσάντες, στις σακούλες σκουπιδιών. Είναι για μεγάλους κάδους, έτσι, και είναι πάρα πολύ καλές, είναι πολύ γερές. Εδώ έχουμε τρεις συσκευασίες με μασκούλες που πήραμε για να έχουμε. Εδώ έχω πάρει τα μπαμπού, θα σας τα δείχνω μετά, αλλά τώρα... Αφαραμπαρθώ. Λοιπόν, εδώ έχω ένα νερό που πήρα. Εγώ εδώ πήρα δύο μπαμπού, τα είχε 3 ευρώ. Όπα, έχουν καθίσει εδώ, γιατί τα ήθελα να τα συμπληρώσω γιατί μου έχουν χαλάσει δύο. Λοιπόν, συνεχίζω με σαμπουάν με χαμομήλι της Johnson, ένα μεγάλο και έχει δώρο 300 ml σαμπουάν, ένα ρεξόνα εδώ πέρα, ένα ντετόλ. Μιλάμε αυτό το ντετόλ, αν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει πρέπει να το χρησιμοποιήσετε και θα με θυμηθείτε, το οποίο μυρίζει σαν κολόνια. Πραγματικά μυρίζει σαν κολόνια, είναι απίστευτο το αντισηπτικό. Εδώ έχω δύο αφρόλουτρα από άρωμα cream shower, τα οποία τα έχω δοκιμάσει, μυρίζουν εκπληκτικά και είναι από είναι ελληνικό προϊόν. Οπότε πήρα το μπλε που έχω χρησιμοποιήσει και πήρα και το ροζ, μυρίζουν απίστευτα. Εδώ είναι ένα απαλό σαμπουάν και αφρόλουτρο σε πτώνα. Ένα σουπλίν, συνεχίζω με, εδώ πέρα έχω πάρει Scotch Bright σφουγγαράκια που μου είχαν τελειώσει. Εδώ αυτό το άβα που σας το είχα ξαναδείξει στο προηγούμενο βλογκάκι και μου άρεσε πάρα πολύ και καθαρίζει και πάρα πολύ ωραία. Ένα σαμπουάν Wash & Go. Εδώ τα βρήκα επιτέλους, γιατί στο Βασιλόπουλο δεν τα έβρισκα καθόλου, για το παρκέ Swiffer Dry, τα είχε σε προσφορά και έτσι πήρα δύο για να μην χρειαστεί να ξαναπάρω. Εδώ πήρα στον κύριο Κώστα μία μάσκα της L'Oreal για να κάνει. Εδώ αυτό μου το πρότεινε η πεθερά μου και το πήρα, γιατί δεν το είχα δει και το είδα όταν καθάρισε. Λοιπόν, τις κατά... τι θα σας πω, ναι, αυτά εδώ τα προϊόντα, αυτό εδώ το της Άζαξ μου το πρότεινε η πεθερά μου. Την είδα που έκανε το... που έκανε μια κατσαρόλα και μου λέει μη τυρανιέσαι, γιατί ξεκίνησα να την πλύνω και μου λέει μη τυρανιέσαι, περίμενε, μου λέει να σου δώσω εγώ κάτι. Και δεν το είχα ξαναδεί. Είναι σφουγγαράκι.
το ανοίγω κιόλας για να το δείτε. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Εγώ δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Είδα όμως διαφορά στην κατσαρόλα, ειδικά στον πάτο. Διαλύει τα λίπη, χαρίζει αστραφτερή λάμψη και δεν χαράζει. Είναι σαπονούχα σφουγγαράκια. Πότε το πήρα, γιατί ξέρετε ότι όταν εγώ μου προτείνουν κάτι, όπως εγώ προτείνω κάτι, όταν το δοκιμάζω, χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου προτείνουν και άλλοι κάτι. Λοιπόν, και τέλος, πραγματικά, δεν ξέρω τι έχει κάνει η Glade και έχει βγάλει για φέτος τα πιο τέλεια κεριά, τέλος. Λοιπόν, σας είχα δείξει στο προηγούμενο vlog ότι είχα πάρει με marshmallow και iris cream που μυρίζει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι με Mary Berry και wine, φαίνεται, αυτό εδώ πέρα, εάν βρεθείτε ποτέ στο Σκλαβενίτη, που σίγουρα θα βρεθείτε, απλά μυρίστε το. Δεν είναι οικονομικό κερί, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα οικονομικό κερί, αλλά πραγματικά μυρίζει όλος ο χώρος. Όταν το ανάβεις μυρίζει όλος ο χώρος. Και αυτό το συγκεκριμένο εμένα προσωπικά μου θυμίζει Χριστούγεννα, μου θυμίζει γιορτές, μου θυμίζει... Μακάρι πραγματικά να μπορούσατε να το μυρίζετε. Θέλω πραγματικά, αν βρεθείτε Σκλαβενίτη, να το μυρίσετε και να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν το μυρίσατε και αν έχω δίκιο. Μυρίζει εκπληκτικά, μυρίζει εκπληκτικά, πραγματικά τα καλύτερα κέρια. Και πάμε να τελειώσουμε, να κλείσουμε αυτό το σούπερ μάρκετ χολ μας, με τι άλλο φυσικά. Αφού λοιπόν έχουμε συμπληρώσει το καρέ της κουβέρτας, της μονοχρωμίας, έχουμε λευκό, έχουμε κίτρινο, έχουμε γκρι, είπαμε να αλλάξουμε τώρα και έχουμε και εμπριμέ. Λοιπόν, είναι απίστευτες οι κουβέρτες. Δεν έχω λόγια να περιγράψω το πόσο απίστευτες είναι οι κουβέρτες του Σκλαβενίτη. Αυτή είναι τεράστια, τεράστια όμως. Προσωπικά εμείς τις φοράμε κανονικά μέσα στο σπίτι. Μπορεί να τις έχω στο κρεβάτι των παιδιών, μπορεί να τις έχω στο σαλόνι, οπουδήποτε βρισκόμαστε. Φοράμε πάντα μία κουβέρτα. Και πήραμε μία εμπριμέ. Εμπριμέ, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε. Οπότε πήραμε και μία εμπριμέ, η οποία κόστα είναι τεράστια. Επειδή πόσο τέτοιο είναι κόστα. Α, κάτσε να δω τα τέτοια. Γράφει 40 κουβέρτες που έχουν και οδηγίες πλυσίματος, εντάξει, είναι λογικό, πλένονται στους 40 με πολύ μαλακό απορρυπαντικό, χωρίς χλώρια, χωρίς απορρυπαντικά, όχι, εντάξει, εννοείται ότι δεν τη σιδερώνω, δεν παίρνουν στεγνοτήριο και δεν θέλουν στεγνό καθάρισμα. Τώρα θα σας έλεγα πόσο είναι τα... Πώς λέγεται, βρε Κώστα, κολλήσει το μυαλό μου. Ψάχνω να βρω τη τέτοια. Α, να τη εδώ, για να δω την ταμπέλα της. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι πάρα μα πάρα πολύ απαλή. Πραγματικά δεν μπορώ να σας το περιγράψω, είναι πάρα πολύ απαλή κουβέρτα. Γενικά, ό,τι κουβέρτα έχουμε πάρει από Σκλαβενίτη, έχουμε μείνει πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Λοιπόν, πήγαμε και Lidl, πήραμε αυτά τα ψωμάκια με το σκορδόψωμο, τέλος πάντων, που αρέσουν και στη Μαρίλια πάρα πολύ. Και πήρα, περιμένετε να σας φέρω, να σας δείξω τι πήρα από Lidl. Γιατί πήγαμε Lidl, όχι για να ψωνίσουμε, γιατί η πεθερά μου ήθελε να της πάρω αυτό το που σας είχα δείξει, το πώς λέγεται, το σπα που κάνεις στο πρόσωπό σου. Και της άρεσε πάρα πολύ που το είδε. Και πήγα να τη το πάρω, αλλά δυστυχώς δεν τη το βρήκα. Πιστεύω, θεωρώ όμως ότι το Lidl θα τα ξαναβγάλει αυτά, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό. Όπως να, κάτι άλλο που είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη είναι ότι ό,τι έχω πάρει από Lidl, είμαι ευχαριστημένη. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν τα Lidl.
σε ό,τι βγάζουν, ειδικά τα γερμανικά τους τα είδη, είναι ένα και ένα. Οπότε πήγαμε και εκεί για να δούμε αν υπήρχε. Τελικά δεν υπήρχε. Περιμένουμε να βγάλω την κουβέντα γιατί έχει ζέστη. Λοιπόν, εκτός από τα μπαμπού λοιπόν που πήρα, στα Lidl βρήκα. Και πάρα πολύ ενθουσιάστηκα γιατί ήθελα ένα ψηλό φυτό. Θα το κάνω αλλαγή με το φυτό αυτό που έχω βάλει εδώ στο σαλόνι που είχα πάρει. Θα το κάνω αλλαγή γιατί αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ψηλό και το ήθελα. Και να σας πω την αλήθεια, είναι αυτό που σας έλεγα, θα σας το βάλω εδώ για να το δείτε περίπου, να δείτε πόσο ψηλό είναι. Είναι Drakena. Έτσι λέγεται, Drakena λέγεται. Και να σας πω την αλήθεια, και το φυτό που έχω πάρει το προηγούμενο που το έχω εδώ τώρα στο σαλόνι είναι από Lidl και είναι πάρα πολύ καλό, πολύ καλό. Αλλά επειδή ήθελα λίγο να είναι πιο ψηλό, να το βάλω, καταλάβετε τι θέλω να σας πω, να έχει λίγο όγκο, γιατί αυτό είναι λίγο κοντούλι το άλλο που έχω, είπα να πάρω αυτό για να το βάλω εδώ. Καλά, όταν θα το βάλω θα σας το δείξω κιόλας, εννοείται. Καθίστε να βγάλω αυτό. Είναι αυτό το φυτό, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, είναι Drakena. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Οπότε, με τη Drakena τελείωσε το σούπερ μάρκετ haul μας και το σημερινό. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να πήρατε κάποια ιδέα. Τα μπαμπού σας τα έδειξα που πήρα για να τα συμπληρώσω. Πάω να βάλω πράγματα στο ψυγείο. Και όπως βλέπω το μπουμπάκο μου εκεί κοιμάται. Τζάμπο τελικά δεν προλάβαμε να πάμε, οπότε θα πάω εγώ μέσα στην εβδομάδα. Και αυτά, προς το παρόν αυτά. Και τα λέμε αύριο φυσικά, γιατί δεν κλείνει το βίντεο σήμερα. Λοιπόν, φύγα. Τα λέμε αύριο. Λοιπόν, Κυριακή πρωί και πάμε για περπάτημα. Όλα μου! Λοιπόν, και πάμε για περπάτημα και... Α, ναι! Και θα γυρίσουμε σπίτι εσείως να πάμε να ετοιμαστούμε για να πάμε στο μολ. Thank you.
Λοιπόν, μόλις έχουμε αφήσει το Μπάμπι στο σινεμά και εμείς κάνουμε μία βόλτα να περάσει η ώρα, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει ψυχία, δεν έχει κόσμο. Αυτά, τι ωραία τα μαγαζάκια. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Διαφορετικά θα ήθελα να ξεκινήσω αυτό το επόμενο του vlog των ημερών, αλλά δυστυχώς αρρώστησα. Ευτυχώς ήταν για μια μέρα, μου άφησε μόνο μπούκωμα και σήμερα είναι η πιο όμορφη μέρα από τις τρεις πιο όμορφες μέρες της ζωής μου, γιατί έχει ο Δημήτρης μου γενέθλια. Μισό λεπτό να πληρώσω διόδια και μιλάμε. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Πλήρωσα και τα διόδια μου. Έχει μείνει, είμαι Αττική Οδό, τώρα μόλις μπήκα Αττική Οδό. Έχει μείνει ένα φορτηγό. Το φορτηγό ξεκινάει τώρα για κάποιο λόγο, αλλά εγώ είμαι... Έχει, παιδιά, πάρα πολύ κίνηση. Βέβαια δεν έχω ξαναμπεί Αττική Οδό πρωί. Τέλος πάντων, αν έχουμε γενέθλια σήμερα. Είναι η μέρα χαρά σήμερα, ευτυχία. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο αυτό το πανέμορφο πλάσμα που λέγεται Δημήτρης, αυτό το χαρούμενο παιδί. Το μπουκωμένο παιδί, γιατί είναι τίγκα μπουκωμένος κι αυτός. Εγώ είμαι ήδη καλύτερα. Πάω να παραλάβω, κορίτσια μου γλυκά, το νέο μέλος της οικογένειάς μας. Έχω ραντεβού για να την παραλάβω. Το κορίτσι, για όσους έχετε καταλάβει, αποκτήσαμε νέο παιδί στην οικογένεια, την Μπέλα. Το όνομα το βρήκαν τα παιδιά. Υπάρχει μία χαρά σήμερα και για τα γενέθλια του Δημήτρη, και έτυχε να παραλαμβάνουμε σήμερα και το σκυλάκι, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο σπίτι το μεσημέρι που θα έρθουνε. Πάμε να παραλάβουμε το παιδί νούμερο 2, να δούμε αντιδράσεις του Μπούμπι όταν θα την πάω στο σπίτι. Έχουμε χαμούλης θα γίνει. Δυστυχώς πήγε πίσω αυτό το βίντεο σε χρόνο, γιατί δεν μπορούσα, σας λέω, να σταθώ ούτε να γράψω. Έχουν έρθει H&M που θέλω να σας δείξω. Πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί έχει κίνηση και πρέπει να κοιτάζω το δρόμο και θα τα πούμε από το σπίτι. Λοιπόν, μόλις μπήκα στο σπίτι, κοιτάξτε εδώ, το παιδί έχει τρελαθεί και πάμε, έλα, θέλει να τη μυρίσει οπωσδήποτε. Να σας γνωρίσουμε λοιπόν την Μπέλα μας. Την Μπέλα μας και τον Μπούμπι μας, το νέο μέλος της οικογένειάς μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Τι είναι, αγάπη μου, ποιος ήρθε. Να της βάλουμε νεράκι, να την ετοιμάσουμε. Έλα, Μπουμπάκο, έλα να τη μυρίσεις, έλα. Ποιος είναι? Λοιπόν, πάμε. Τη μύρισες? Λοιπόν, και έτσι το νέο μέλος της οικογένειας ήρθε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και νομίζω πιο χαρούμενος θα είναι και ο Δημήτρης που ήρθε στα γενέθλιά του. Τι να σας πω, περιμένω να σηκώσω λίγο την κάμερα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Αστέρι μου, ούτε καν. Έλα εδώ. Λοιπόν, πάω να σηκώσω το τηλέφωνο, γίνεται χαμός, να της βάλω μία πάνα, νεράκι και φαγητό. Να της βάλουμε φαγητό, Μπούμπι. Άντρα μου, να της βάλουμε φαγητό να φάει, γιατί πεινάει. Λοιπόν, πάμε. Θα σας τη δείξω σε λίγη ώρα. Την έχω βάλει στο πάρκο. Αυτό που της πήραμε είναι αυτό εδώ πέρα. Για να κοιμάται. Της πήρα αυτά τα δύο τα μικρά από τζάμπο που δυστυχώς αρρώστησα και δεν σας τα είχα δείξει εκείνη τη μέρα. Μπούμπι, φύγε από εκεί. Να σας πω ότι κατούρισε ο ζηλιάρης, έλα εδώ. Αγάπη μου, εσύ ψυχή μου. Ουχ, το παιδί μου, λεβέντης μου. Λοιπόν, της πήρα αυτά τα δύο, πάνω της βάλουμε νεράκι, Μπούμπι, και πήραμε και ένα παιχνιδάκι για το Μπούμπι. Για το Μπούμπι μου.
Και πήραμε και ένα για την Μπέλα, η οποία ξεκίνησε να κλαίει. Πάμε να σας τη δείξω, έλα. Να. Μπέλα, η Μπέλα μου. Τώρα θα πούμε. Μπράβο, Μπέλα. Μπράβο. Μπέλα. Σεργίου, περίμενε. Περίμενε. Θα την ανοίξω ο Βάσαλ. Περιμένω. Σιγά τα χεράκια σου. Δεν ξέρω, θα είναι ωραία. Τουρτίτσα. Εντάξει, τα 8. Έχει πέσει πάνω. Ραζίστο, Δημήτρη, τέλειο. Δημήτρη, μου αρέσει, αγάπη μου. Hello, Μπέλα. Ο Μπούμπης που είναι. Να ζήσεις Δημήτρη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρο μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις, δείχνωσεις το φως. Και όλοι να λένε να ένα σοφό. Πάμε! Μπράβο! Μπράβο! Τώρα. Λοιπόν, καλημέρα σας, πώς είστε, τι κάνετε. Αποφάσισα λοιπόν σήμερα να κλείσω αυτό το βιντεάκι, διότι πραγματικά δεν ξέρω τι έχει συμβεί και όλη αυτή η εβδομάδα έχει πάει ανάποδα. Αλλά δεν πειράζει, τα λέμε έτσι κι αλλιώς και μέσα στο, σας εξηγώ και μέσα στο βιντεάκι τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί καθυστερήσαμε να ανεβάσω το βιντεάκι. Λοιπόν, εδώ και πάρα πολλές μέρες πριν αρρωστήσω μου έχουν έρθει τα H&M που ήθελα να σας τα δείξω. Και επειδή το παιδάκι κάποια στιγμή θα θέλει να τα φορέσει τα ρουχαλάκια που της έχουν έρθει, πάμε να ξεκινήσουμε να σας τα δείχνω σιγά σιγά. Δεν είναι μόνο ρούχα, θυμάμαι ότι έχω παραγγείλει και κάτι χριστουγεννιάτικο, αλλά δεν θυμάμαι τι. Λοιπόν, και εδώ είναι το πρόσωπο. Μπούμπης μου που είναι, φέρε μου το μπούμπι. Μπούμπι. Μπουμπάκο. Λοιπόν, γενικά ο Μπούμπης δεν την πλησιάζει καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Ούτε σε απόσταση αναπνοής δεν κάθεται που λέμε. Δεν μπορώ να πω ότι τη δέχτηκε. Δεν την ενοχλεί, δεν την πειράζει. Μπούμπι. Αγάπη μου, λοιπόν, δεν την ενοχλεί, απλά δεν την πλησιάζει, δεν θέλει. Αυτή πάει κακομήρα εκεί πέρα να τώρα παίρνει το ψαλίδι. Όχι αυτό. Αυτή πάει κακομήρα να παίξει μαζί του. Ο Μπούμπης είναι εντελώς παντελώς αδιάφορος. Έλα, αγάπη μου! Έλα, αγάπη μου, έλα κάτω, έλα! Λοιπόν, είναι παντελώς αδιάφορος. Κάποια στιγμή πρέπει να πάω να βάψω και το μαλλί μου, το οποίο η ρίζα έχει βγει και έχει φτάσει στο Θεό. Αγάπη μου, πάρ' την Μπέλα από εδώ και βάλ' την στο πάρκο και φέρω μου τον μπουμπάκο με εμένα εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Εδώ το παιδί μου το όμορφο. Θα κάνουμε H&M haul. Θα κάνουμε αγάπη μου στη ζωή μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι σας έλεγα για το μαλλί, ότι κάποια στιγμή θα πάω να βάλω το μαλλί γιατί δεν πάει άλλο. Η ρίζα, τελειώσαμε. Λοιπόν, μπουμπάκο εδώ.
Πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Να δω τι μου έχει έρθει σε αυτό το τεράστιο κουτί. Α, μάλιστα. Να, καλά σας είπα εγώ ότι είχα κάτι χριστουγεννιάτικο. Ναι. Λοιπόν, οπότε πήρα αυτό εδώ. Το χαλάκι το οποίο είναι για την εξώπορτα, γιατί και αυτό που έχω ήδη τώρα μου έχει σκιστεί, οπότε είχε σκιστεί από τη φθορά πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια. Οπότε λόγω ότι τώρα στα επόμενα βίντεο που θα έρθουν ξεκινάμε χριστουγεννιάτικα hauls και διάφορα τέλος πάντων που έχω σκεφτεί να κάνουμε παρέιτσα, φαγητά και τα λοιπά. Α, να σας πω ότι σε αυτό το βίντεο δεν σας έχω βάλει φαγητό λόγω της, λόγω ότι αρρώστησα, πήγαν όλα πίσω. Οπότε δεν θα σας έχω φαγητό, με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι πλέον έχουν γίνει πολλά τα βίντεο που βλέπετε μαγειρική και νομίζω ότι πλέον με τη μαγειρική είσαστε χορτασμένοι. Λοιπόν, ναι, θα φτιάξουμε τώρα, πάμε. Λοιπόν, κόβω και αυτό. Οπότε ήθελα κάτι χριστουγεννιάτικο και πήρα αυτό εδώ το λογότυπο, Happy Holidays, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο, το είχε σε προσφορά, ούτε καν θυμάμαι πόσο, γιατί σας είπα την έχω κάνει παραγγελία πάρα πολύ καιρό πριν. Από κάτω έχει αυτό την επένδυση για τα νερά και για να μην γλιστράει. Λοιπόν, και μ' άρεσε πάρα, Μαριλά, έχεις αρέσει, Happy Holidays, θα το βάλουμε... δεν ξέρω, το δέντρο, το αυτοκίνητο, μου άρεσε πάρα πολύ, θα το βάλουμε τώρα στην εξώπορτα, μόλις κλείσουμε αυτό το βιντεάκι. Λοιπόν, μετά, πήρα μάλλον, μισό λεπτό να το ανοίξω, γιατί, πήρα αυτή εδώ πέρα τη βάση που επίσης την είχε σε... με έκπτωση. Μ' αρέσουν γενικά τα H&M, διότι τα έχουν πάρα πολύ περιποιημένα όλα τους τα προϊόντα όταν τα φέρνουν. Είναι αυτό εδώ πέρα το πύλινο που μου άρεσε πάρα πολύ και θα σας πω γιατί. Γιατί έχω σκεφτεί κάπως να το φτιάξω τώρα με τα χριστουγεννιάτικα και πήρα και αυτά εδώ πέρα. Μισό λεπτό να τα ανοίξω. Έχω πάρει 4 κεριά. Κοιτάξτε τι ωραία περιποιημένα, τα οποία είναι σε αυτό εδώ το χρώμα, το σωμόν, τα οποία τα πήρα και θα μπουν εδώ πέρα στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που θα κάνουμε. Θα τα δείτε, εγώ τώρα θα ανοίξω ένα για σας για να το δείτε περίπου πώς θα το, πώς περίπου έχω σκεφτεί να το κάνω. Είναι από H&M Home, για όσες μπήκατε τώρα και το βλέπετε. Λοιπόν, και είναι αυτά τα δύο κεράκια τα οποία θα μπουν εδώ. Τώρα ίσως μέσα στις γιορτές ή γενικά στα επόμενα hauls που θα κάνω, θα πάρω και άλλο χρώμα στο κερί, ίσως πράσινο, κόκκινο, δεν ξέρω ανάλογα. Για να συνδυάσω για τα Χριστούγεννα, παίρνω τα κεριά. Εδώ μέσα κάπως θα το συνδυάσω, κάπως θα το φτιάξω να δείχνει πιο χριστουγεννιάτικο και θα μπει στην τραπεζαρία. Έτσι έχω σκεφτεί για αρχή. Λοιπόν, και αυτά είναι για το σπίτι που σας είπα ότι πήρα. Έχω πάρει 4 κεράκια, δηλαδή είναι 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8 κεράκια. Οπότε τα βάζω εδώ, δεν σας τα ανοίγω, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να σας τα ανοίξω αφού σας άνοιξα το πρώτο. Δεν έχουν καμία διαφορά. Μήπως έχω πάρει άλλο χρώμα. Μισό λεπτό να δω, μήπως έχω πάρει και άλλο χρώμα. Και κάνω λάθος. Είναι σωμόν αυτά. Μαμά, για έπαιρνες και κόκκινο. Να πάρουμε και κόκκινο, θα πάρουμε και κόκκινο. Δεν είχε γύρα. Γενικά τώρα όσο μπαίνουμε στο μου των Χριστουγέννων, τα hauls θα είναι πιο πολύ μεγάλα και αυτά σωμών, οπότε είναι όλα σωμών, οπότε δεν τα ανοίγω. Γενικά θα είναι, έχω σκεφτεί, εκτός δηλαδή
από τα φαγητά, τα γιορτινά που θα φτιάξουμε, τα γλυκά μας, τέλος πάντων και αυτά. Γενικά έχω σκεφτεί να είναι hall με οικονομικές, με οικονομική διακόσμηση για τα Χριστούγεννα. Αν σας αρέσει, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Εγώ έτσι το έχω κάπως σκεφτεί στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν θα βγει ωραίο τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι όμορφο να δώσουμε διάφορες οικονομικές λύσεις για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας, να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Γιατί πραγματικά σας λέω, έχω κάνει την παραγγελία πάρα πάρα πολύ καιρό πριν και δεν θυμάμαι καν τι της είχα πάρει της Μαρίας. Λοιπόν, για αρχή, εδώ βλέπω ότι είναι τρία... Φανελάκια είναι αυτά. Για αρχή είναι ένα σετ με... μπλουζάκια, κοίτα! Καλά το θυμάμαι, μπλουζάκια με μανικάκι, μακό, 95% γράφει organic, το βλέπετε έτσι, ωραία. Λοιπόν, τη πήρα, είναι ένα σε λευκό, μαρλάκι, κοίτα, μπες, για βολτίτσα και σε μαύρο, είναι τρία κομμάτια, γκρι είναι γκρι, γκρι μαύρο, είναι τρία κομμάτια, ένα... Παιδιά, με έχει ο Βίχας. Δύο. Τρία. Τα οποία της τα πήρα πιο πολύ για τις φορμίτσες, για το σχολείο από μέσα, τώρα που θα ξεκινήσει να κάνει λίγο κρύο καιρό και αυτά, να έχει να φοράει. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, η Μαρίλια γενικά σε τι έγινε ρε παιδιά? Η Μαρίλια γενικά σε φόρμες δεν φοράει ό,τι η φόρμα είναι με λάστιχο από κάτω. Δεν της αρέσει. Οπότε, επειδή ξέρω ότι της αρέσει, της πήρα αυτές εδώ πέρα, η οποία είναι μόδα τώρα, έτσι, φαρδιά και χωρίς λάστιχο κάτω, για να τα φοράει με το αθλητικό της. Και νομίζω ότι της αρέσει από την έκφραση που τη βλέπω τώρα. Είναι για 14, είναι 14 και είναι... Νομίζω είναι πολύ, το ύφασμά της είναι τελείως αθλητικό. Το βλέπετε τώρα. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ ωραίες. Και με ένα, κοίτα Μαριλάκη, και αυτό αύριο στη γιαγιά μου πάμε. Κοίτα, με τα αθλητικά σου από κάτω. Κοίτα τι ωραίο σετάκι και ένα ωραίο μπουφανάκι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το ίδιο της το πήρα. Και σε, κοίτα Μαριλιά, λιλά. Και αυτό το χρώμα της αρέσει, το λιλά, το οποίο είναι φορμίτσα, έτσι. Απλή φορμίτσα, είναι active pants, γράφει εδώ πέρα το χαρτί, 14. Και αυτό, πολύ μου αρέσουν, μέχρι στιγμής μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε σε αυτό το μικρό, να δούμε τι έχει. Για πάμε σε αυτό το μικρό, να δούμε τι έχει. Εδώ είναι του κυρίου Δημήτρη. Είναι σωρουχάκια που του πήρα. Είναι, παιδιά, πόσα σκλιπάκια είναι? Είναι 8-10. Πλησιματάκι, μανούλα. Αχ, και πάμε και στο τελευταίο. Και πάμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα τις πήρα. Τι λέει αυτό? Α! Αυτό ποιανού είναι? Λοιπόν, αυτό πρέπει, παιδιά, να είναι του Δημήτρη. Α, ναι! Αυτά είναι πιτζαμάκια του Δημήτρη. Τι πιτζαμάκια? Τι πιτζαμάκια? Του πήρα αυτή εδώ την πιτζαμούλα. Βασιλιάτικη. Αυτή εδώ πέρα, που στην αρχή έψαχνα να τη βρω για τη Μαρίλα και δεν την είχε, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ. Ο Μίκη.
Μου άρεσε τόσο πολύ ο Μίκη και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία πιτζάμα και είναι και πάρα πολύ ωραίο το ύφασμά της, έτσι όπως το πιάνω τώρα. Πάρα πολύ ωραίο το ύφασμά της. Για να το σχεδιάγει, γιατί το θυμάμαι. Είναι λοιπόν ο Μίκη και είναι πιτζαμούλα. Πήγαινα, σας λέω να την πάρω για τη Μαρίλα και δεν είχε καθόλου νούμερα, είχαν εξαντληθεί. Και είναι και λίγο χριστουγεννιάτικη και μ' αρέσει και έχει και λάστιγο από κάτω. Οπότε δεν θα της άρεσε της Μαρίλιας έτσι κι αλλιώς, αφού είχε λάστιγο η πιτζάμα από κάτω. Συνεχίζω με... Εδώ τι είναι, εδώ είναι... Μαμά και τώρα χωρίς λάστιχο φοράω. Έσω ρουχάκια, δεν τα ανοίγω, είναι της Μαρίλιας. Έσω ρουχάκια. Αυτό εδώ είναι... Αυτό τι είναι? Αυτό είναι παντελόνι που τη πήρα. Τα έχω κάπως συνδυασμένα. Της πήρα λοιπόν αυτό το καρό παντελόνι. Χωρίς λάστιχο φυσικά. Χωρίς λάστιχο κάτω. Για να το συνδυάσει όμως, με τι? Για να το συνδυάσει από πάνω με αυτό εδώ πέρα. Το φανταστικό pullover που της πήρα. Με το Snoopy. Οπότε, το θυμάσαι τώρα και εγώ το θυμήθηκα. Οπότε τη πήρα, τώρα πώς θα σας το δείξω τώρα. Α, πρέπει να το φορέσει κιόλας. Το οποίο μου άρεσε τρομερά. Είναι πολύ χριστουγεννιάτικο. Και να σας το βάλω λίγο πιο ψηλά, κάπως έτσι τώρα το δείτε. Και θα το φοράει κάπως έτσι, όπως βλέπετε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το είδα στο site έτσι όπως το είχε συνδυασμένο. Και τρελάθηκα, το είναι μπλεκτούλι και είναι με το Snoopy. Σ' αρέσει αγάπη μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτό εδώ πέρα, είναι φούτερ. Είναι φούτερ το οποίο μπορεί να το φορέσει με κολάν, με οτιδήποτε, με τη μίνι, είναι, τι είναι, με το Μίκη, τη μίνι, που επίσης μου άρεσε γιατί έχει πολύ ωραία χαρούμενα χρωματάκια και θέλουμε τα παιδιά μας να φοράνε χαρούμενα χρωματάκια και όχι πάντα μουντά χρωματάκια. Συνεχίζω με πρώτο τελευταίο κομμάτι, πιτζαμούλες χριστουγεννιάτικες, τις οποίες αν τις βρω θα τις πάρω και για μένα. Μαριλάκη, η οποία είναι καρό, εντελώς χριστουγεννιάτικη, βασικά αν τις βρω θα τις πάρω για όλους μας. Είναι αυτή εδώ πέρα, σ' αρέσει? Παιδιά είναι πάρα πολύ... Παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι αγαπούλα μου, γιατί δεν είναι ενοχλημένα. Θέλω να τα κάνω ένα νεράκι. Και χωρίς λάστιχο από κάτω. Τι άλλα μου. Και τελευταίο, το οποίο είναι μαύρο. Αυτό δεν ξέρω τώρα τι είναι. Αυτό δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τι έχω πάρει πραγματικά. Σαν ποιότητα να σας πω, αυτό τι είναι καλέ. Αν είναι παντελόνι. Παιδιά είναι παντελόνι. Σακούλα είναι. Σακούλα είναι. Σα σακούλα λέει είναι. Είναι παντελόνι 14. Το οποίο είναι στυλ φόρμας κι αυτό. Χωρίς λάστιχο κάτω. Το οποίο επίσης είναι. Το ύφασμά του είναι γυαλιστερό τέλος πάντων. Οπότε το κάνει και λίγο πιο γιορτινό. Και μπορεί επίσης να το βάλει. Με το Snoopy, παιδιά. Καταλάβατε και μπορεί να κάνει να παίξει και με αυτό το συνδυασμό ήμα το μαριλάκι. Γενικά πάντα επιλέγω, σας το έχω ξαναπεί, ρούχα τα οποία θα μπορέσουν τα παιδιά να τα συνδυάσουν εύκολα. Το ίδιο κάνω και για μένα, δεν παίρνω κάτι το οποίο δεν θα μπορέσω να το συνδυάσω μαριλάκι μου με άλλα ρούχα, δηλαδή δεν θα με περιορίσει στο να τον φορέσω μία φορά με ένα συγκεκριμένο ρούχο. Παίρνουμε ρουχαλάκια τα οποία μπορούμε να τα να είναι ευκολοσυνδύαστα και να τα φοράμε γενικά με πολλά πολλά ρούχα. Να μας αρέσουν. Εννοείται να μας αρέσουν. Λοιπόν, ο Δημήτρης εδώ δίνει ρεστέρ. Νομίζω σας τα δείξα όλα. Αυτό ήταν το haul το οποίο περίμενε μία εβδομάδα να γίνει σύση καλά για να σας τα δείξω. Ελπίζω να σας άρεσε.
αρκετά έτσι ρουχαλάκια για βόλτα για τη Μαρίλια και πιτζαμούλες. Οι πιτζαμούλες μου άρεσαν πάρα πολύ. Μ' άρεσε επίσης το ότι είναι πάρα πολύ σαν ποιότητα ωραία ρουχαλάκια, που αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Μ' άρεσε πάρα πολύ το χάλι, το Happy Holidays, αλλά σας ξαναλέω, θα έρθουν πάρα πολλά. Εύχομαι πρώτα Θεός να είμαστε καλά, γιατί και εγώ δεν περίμενα να αρρωστήσω, ήμουνα σας λέω μια χαρά και ξαφνικά την Τρίτη όλυμπος έπεσε, χωρίς τίποτα, χωρίς σημάδια, χωρίς τίποτα, μια χαρά ήμουνα και ξαφνικά την Τρίτη, εντάξει, ένας από τα μικρά, η Μαρίλια ή ο Δημήτρης, κάτι μου μετέφερε εμένα και το άρπαξα εγώ, λογικό, δόξα τω Θεώ να λέμε που ήταν περαστικό και έφυγε. Λοιπόν, αυτά από μένα, θα σας αφήσω, ελπίζω να σας αρέσει το βιντεάκι, ξέρω ότι δεν έχει τη μαγειρική μας μέσα, αλλά στο επόμενο βίντεο θα ξεκινήσουμε κανονικά στο πρόγραμμά μας, πρώτα ο Θεός. Από μένα, την οικογένεια, το νέο μέλος της οικογένειας, τον Μπουμπάκο και όλους μας, εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, ό,τι και να κάνετε, προσέχετε, γιατί ο καιρός, σας το έχω ξαναπεί, είναι ύπουλος, την αρπάζεις χωρίς να το καταλάβεις. Και εμείς, πρώτο Θεός, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά, καλά να περνάτε, ό,τι και να κάνετε. Γεια σας! Yeah.